Θα μιλήσεις? Ένα λεπτό έχεις, συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έλα, ψέμα, μιλάω. Ναι, φίλε, σήμερα. Ξανά, μάνα. Εσύ και έχεις ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα, καράκι. Νοξέως είμαι. Ναι. Και πήρα λίγο να πω για αυτά που λέτε τώρα και ο Ραστόπουλος. Καταρχήν που χαρακτηρίζει, καταρχήν που χαρακτηρίζει τον πύρο στην αρχή κάτι ξεστηλά, τον είπε και δύο, δεν θυμάμαι κάτι που τον είπε. Ναι, 10 ευρώ εσύ που έβαλε 10 ευρώ το εσύ. Τι συγκόμενα του πύρου τώρα και πήρε τηλέφωνο. Όχι, ρε. Και τι. Δηλαδή όχι, εγώ κανένα γκόμενα δεν είμαι. Εσύ τι πήρε, έβαλε ο πύρο να πάρει τηλέφωνο. Δεν μου λε τοπικό, αν πα να δει πόσο εισιτήριο πληρώνει. Τι 5, τοπικό, 5 ευρώ. Να πληρώσω εισιτήριο εδώ τοπικό, ούτε 2 ευρώ δεν δίνει. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν είναι 2 ευρώ. Δηλαδή πόσο θε να πει, ποιο κάτω δεν είναι να πει. Τι να δω, ρε, συνονοήμαστε. Στα άλλα φιλικά γιατί είχε 5 ευρώ. Με μένα μιλάει, ρε. Με τα δεύτερα του πάω και τα τρίτα 10 ευρώ το εισιτήριο. Ποιο? Πόσο είχε? Πόσο είχε? 5! Και με τα τρίτα του πάγκου τα έχει 10! Κέντρο του γηπέδου έχει 10 ευρώ πάντα το εισιτήριο. Τι 10 ευρώ είναι, να δω γάμα εθνική, ρε! Αυτό ληστεία είναι! Α, παράτα με ρε 10 ευρώ, εδώ τη δω ξαδράμα! Γάμα εθνική! Να δω το σακάτι τον Ίγκορ, να δω ρε! Α, παράτα με ρε! Γκόμενα του μπύρου τώρα εσύ! Άντε να καθίσεις! Ξεκίνησε μέλα!